ψυχος αλπιγκος εν ήτε αυτον εν ψαλτηρίον και κιθάρα. Ότε η αμαρτωλος προσέφερε εκ τόφου.
Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, καθήν μνίαν ποιούμεθα της αλυψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός. Πόρνη προσήλθε το Κυρίο, γυναίκα αμαρτωλή, και όμως ο Κύριος φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος και πολυέλεος, στην πορεία προς το εκούσιο πάθος, δεν στρέφει τα νότα, δεν απαρνείται το πλάσμα του. Δέχεται την μετάνοια της πόρνης γυναίκας που συγκλονίζει με την πνευματική της ανάταση, που συνταράσει με την εσωτερική της μεταστροφή. Τι έχει να προσφέρει η πόρνη γυναίκα? Προσφέρει την μετάνοιά της και ορατά πώς το αποδεικνύει. Με τα δάκρυα που ενώνονται, με το μύρο που προσφέρει και εκχέει στους παναχράντους πόδες του Χριστού. Αυτό το μύρο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, που άλλοτε προσέλκυε άνδρες προς αυτήν για σωματικά πάθη, αυτό το μύρο γίνεται μύρο μετανοίας. Αυτό το μύρο της μετανοίας γίνεται το μύρο του ενταφιασμού του Κυρίου και προτυπώνει όντως τον θάνατο και την ταφή του. Αυτή η γυναίκα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, που ξεπλέκει τα μαλλιά της κεφαλής της για να σκουπίσει τους πόδες του Κυρίου, για να καταφυλίσει τους παναχράντους εκείνους πόδες, αυτά τα μαλλιά που άλλοτε προσέλκυαν προκλητικά σε ακολασία, τώρα γίνονται έκφραση ορατή και απτή της εσωτερικής συντριβής και μετάνοιας. Ο δόλιος και αμετανόητος Ιούδας, ο μαθητής, προδίδει: «Η πόρνη γυναίκα μετανοούσα, υμνή και δοξολογεί τον εραστή της καρδίας της, που με θεϊκό έρωτα την πλησιάζει και εξ αγάπης πολλής αποδέχεται την μετάνοιά της. Ιδού το ασύλληπτο, το μοναδικό μυστήριο της άπειρης, της ωκεάνιας, της πελάγιας αγάπης του Χριστού. Κατά την ρίση του, πόρνε και τελώνε προάγουσιν ημάς εν τη βασιλεία των ουρανών». Και αυτή η ρίση γίνεται πράξη, γίνεται βίωμα, γίνεται ασπασμός του αμαρτωλού που μετανοεί προς το πρόσωπο του Κυρίου και γίνεται από την πλευρά του φιλάνθρωπου και μακρόθυμου και ανεξίκακου Χριστού αποδοχή μετανοίας και κοινή συμπόρευση προς τον μυστικό νυμφώνα, προς την Άνω Ιερουσαλήμ, όπου η γυναίκα αυτή γίνεται το κάτοπτρο μέσα στο οποίο εμείς οι άνθρωποι αντικατοπτριζόμαστε και βλέπουμε τη ζωή μας. Ζωή που έχει ανάγκη από μετάνοια και δάκρυα. Τα δάκρυα και την μετάνοια που ενώνονται με το μύρο της μετανιωμένης γυναίκας για να είναι και αυτή και εμείς μέσα στην χαρά και στην ουράνια βασιλεία του νυμφώνος Χριστού.